ψήφισμα που εγκρίνει την συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των φιλορώσων αυτονομιστών ενέκρινε η κυβέρνηση της Ουκρανίας. Η απόφαση ελήφθη μετά την κατάρριψη στρατιωτικού ελικοπτέρου κοντά στο Σλάβιανσκ, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 στρατιώτες, μεταξύ των οποίων και ένας στρατηγός της αεροπορίας. Ο Υπουργός Άμυνας Μικύλο Κόβαλ κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι ενορχιστρώνει τις επιθέσεις των αυτονομιστών στα ανατολικά της χώρας. Και ενώ η ένταση δεν δείχνει να αποκλιμακώνεται ούτε μετά τις εκλογές, τα βλέμματα είναι στραμμένα στην κατηδίαν συνάντηση του νέου εκλεγέντος Προέδρου της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσέγκο με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα την ερχόμενη Τετάρτη στη Βαρσοβία. Η επίσκεψη Ομπάμα στην Πολωνία γίνεται στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές χώρες με στόχο να καθησυχάσει τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς εκφράζουν ανησυχίες για την κρίση στην Ουκρανία αλλά και τις κινήσεις της Ρωσίας στην περιοχή.